Μέσα σε πολύ όμορφη ατμόσφαιρα και με δεκάδες καπνογόνα και πυροτεχνήματα να ανάβουν την ώρα της απονομής του κυπέλου, έγινε από την ΕΠΣΗ το περασμένο Σάββατο η στέψη του Μοχού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στον δεύτερο όμιλο της Α2 κατηγορίας ΕΠΣΗ και την επιστροφή μετά από πολλά χρόνια στην Α1 κατηγορία. Την κούπα σήκωσε πρώτος ο αρχηγός Γιάννης Σούρσος και στη συνέχεια οι συμπαίκτες του, ο προπονητής Αντώνης Λεκάκης και η διοίκηση του Στέλιου Λαδουκάκη, που όλοι μαζί γιόρτασαν αυτές τις όμορφες στιγμές. Μετά την απονομή ακολούθησε τραπέζι με την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, με τον Μοχό να πορεύεται συσπηρωμένος προς την Α1 ΕΠΣΗ. Ο κόπος που κάναμε όλη τη χρονιά επιβραβεύτηκε στο τέλος. Νομίζω, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι δίκαιοι είμαστε πρωταθλητές. Είχαμε την καλύτερη ομάδα, είμαστε πρώτοι από την πρώτη αγωνιστική. Θεωρώ ότι βασιστήκαμε πάρα πολύ στο οικογενειακό κλίμα που είχαμε. Φτιάξαμε μια πολύ καλή ομάδα. Συγχαρητήρια θα πούμε στα παιδιά, γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Συγχαρητήρια όμως θα πούμε και στη διοίκηση που ήταν πάντα δίπλα σε οτιδήποτε χρειάστηκε, οτιδήποτε μπορούμε είχαμε λύθηκε. Νομίζω ότι βγαίνουμε άξια πρωταθλητές και σήμερα είναι μια μέρα χαράς στην οποία πρέπει να την ευχαριστούμε. Η ομάδα χτίστηκε καθαρά για να πάρει το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι η μόνη ομάδα που βγήκε ανοιχτά στην αρχή και είπε ότι πάει για πρωτάθλημα είμαστε εμείς. Δηλαδή είχαμε το στέρνο στο ψυχικό και το είπαμε. Κανένας άλλος δεν είπε ότι πάει για πρωτάθλημα. Στην πορεία προκύψανε. Νομίζω ότι εκεί που χρειάστηκε η ομάδα έδειξε πραγματικά χαρακτήρα. Δηλαδή εκεί στα στραβά αποτελέσματα που κάναμε στο παιχνίδι στη Φεστό, γυρίσαμε το μάτς από 2-0, είναι πάρα πολύ δύσκολο απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και νομίζω ότι στο τέλος είμαστε δίκαιοι από τέτοιες. Ήταν μια χρονιά η οποία, όπως είπες, ήταν και εξελίχθηκε δύσκολη, το περιμέναμε βέβαια. Ευτυχήσαμε κατά στην διάρκεια του πρωταθλήματος να έχουμε μια διαφορά ασφαλείας από το δεύτερο, τη Φεστό, όντως απέδειξε ότι ήταν και αυτή μια πολύ καλή ομάδα. Όπως αποδείχθηκε, ναι, είχε την ποιότητα και τους ποδοσφαιριστές και φυσικά το μέταλλο το φτιάχνεις. Αυτό νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και φτιάχνεται στο Μοχό. Και ευτυχώς ήταν αυτός, πιστεύω ότι όπως το είπες, αυτοί οι παράγοντες που μας έδωσαν το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι αυτή τη χρόνια ήμασταν πρώτοι. Αποκτήκαμε λίγο στο Μπαράζ μετά από ένα στραβό αποτέλεσμα που είχαμε. Αλλά πιστεύω ότι είχαμε την εμπειρία και το όνομα της ομάδας, το βαρύ όνομα της ομάδας. Και ανταπεξελθήκαμε στα ντέρμπι